Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσω κι εγώ με τη σειρά μου την πρωτοβουλία για τον διάλογο για το μείζον ζήτημα το αγροτικό, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι με λίγες εξαιρέσεις σε κάποιες παρυφές λόγου ο διάλογος αυτός μάλλον θα απογοητεύσει τις αγρότες και τους αγρότες μας και μπορώ να αναφέρω μία εξαίρεση, να αναφέρουμε και τα καλά, την ειλικρινή τοποθέτηση του αρχηγού του ποταμιού ότι τώρα διαβολεύονται για να βγάλουν συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό είναι μια ειλικρινή τοποθέτηση. Ότι τώρα διαβολεύονται για να βγάλουν. Για τα άλλα που ακούσαμε, λυπάμαι που το λέω, όταν ήμασταν φοιτητές τα λέγαμε κασέτα. Γιατί αναρωτιέμαι με ποιους μιλάει η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, με ποιους αγρότες μιλάει. Γιατί επειδή εμείς γυρνάμε κάθε μέρα, και γυρνάγαμε και πριν κάθε μέρα, δεν γυρνάμε μόνο τώρα. Και μάλιστα ακούσαμε και κριτική από κάποιους συνδικαλιστές της αντιπολίτευσης, αγρότες. Γιατί βγαίνουμε τόσο κοντά, ενώ την ίδια ώρα κάποιοι εδώ πέρα λένε ότι κρύβομαστε στα γραφεία. Όχι, είμαστε εκεί έξω με τους αγρότες, με όλους τους παραγωγούς. Και το σύνολό τους παραδέχονται και μιλάνε οι ίδιοι οι συνδικαλιστές των κομμάτων σας. Τα προβλήματα είναι προβλήματα δεκαετιών. Δεν είναι τωρινά προβλήματα. Δεν είναι προβλήματα που, όπως μας είπε, έχουν τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Και αναφέρω μερικά στοιχεία, αν κατάλαβουν γιατί μιλάμε. Το 1995, μιλάμε για τις χρυσές εποχές τώρα, έτσι. Η αγροτική παραγωγή ήταν 11,7 δις. Το 8,1% του ΑΕΠ. Το 2000 ήταν 10,3, έπεσε. 6,1% του ΑΕΠ. Το 2004, δεν μιλάμε για κρίση, ήταν 9,8 δις, 4,7% του ΑΕΠ. Ήταν ήδη το μισό από το 1995. Μέσα σε μια δεκαετία χάθηκε το μισό αγροτικό μας εισόδημα σε ποσοστό ΑΕΠ. Το 2008 πήγαμε στο 3,2% του ΑΕΠ. Το 2014 πήγαμε στο 3,7% του ΑΕΠ, αλλά προσέξτε να δείτε, επειδή είχε καταρρεύσει 25% όλη η οικονομία της χώρας βέβαια, γιατί από 7 δις είχε πέσει στα 6,1 δις ο τζίρος, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία παραγωγής, πώς το λένε, το 2014. Μιλάμε για κατάρρευση. Και το 2015, το καταστροφικό 2015, για πρώτη φορά ο τζίρος πήγε 6,7 δις και ανέβηκε στο 4,1 ξανά τα 100 του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν, για να μιλήσουμε για περιόδους, να θυμίσω ότι το 2004-2009 το δημόσιο χρέος της χώρας μας σχεδόν διπλασιάστηκε. Κατά 120 δισεκατομμύρια το χρέος της χώρας. Για με τι γίνανε αυτά τα λεφτά. 50 δις ήταν το έλλειμμα. Αυτά τα χρόνια, 50 δις τα έφαγε το κράτος που τώρα εσείς υβρίζετε, αυτό που οικοδομήσατε, το πελατειακό κράτος. Πού είναι τα υπόλοιπα 70 δις, σε ποια οικονομία πέσανε? Άλλα 30 δις εκτός από αυτά τα 70 ήταν τα χρήματα που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια περίοδο. Αυτή λοιπόν την περίοδο ακριβώς, που δεν ήταν ούτε κρίση, ούτε τίποτα, η αγροτική μας παραγωγή μειώθηκε κατά 28%. Την ίδια ακριβώς περίοδο μειώθηκε η βιομηχανική μας παραγωγή κατά 21%. Αυτή είναι η προσφορά σας και αυτά είναι χρόνια 2004-2009. Είναι τα χρόνια εκείνα που δεν υπήρχε κρίση, ούτε υπήρχε Lehman Brothers, ούτε τίποτα, ούτε είχαν έρθει καρχαρίες που λέμε της Ευρώπης να μας φάνε. Ήταν τα καλά τα χρόνια. Τα καλά τα χρόνια καταστρέψαν την αγροτική παραγωγή. Γι' αυτό να αφήσουμε τα κροκοδίδια δάκρυα. Δεν τα λέω αυτά για να εγκαλέσω κανένα, το έχω πει ξανά στο παρελθόν. Εάν πρέπει να αναζητούμε τις αιτίες, δεν τις αναζητούμε για να κατηγορούμε κάποιον και να γινόμαστε εισαγγελείς. Τις αναζητούμε για να βρούμε τη σωστή λύση. Γιατί όταν οι αγρότες μας, οι ίδιοι μας λένε και οι αγρότησες, ότι το πρόβλημα είναι παλιό, αυτό πρέπει να το γνωρίζετε και να το γνωρίζουμε, αν θέλουμε να βρούμε λύσεις. Να αναφερθώ λοιπόν τώρα στο συνεταιριστικό κίνημα. Γιατί οι πάντες παραδέχονται ότι σήμερα ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το μικρό κλήρο και το δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο είναι να ενωθούμε. Να κάνουμε ομάδες παραγωγών, να κάνουμε συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Ξέρετε τι μας λένε οι αγρότες και οι αγρότες, γιατί αυτοί μη διστάζουν. Διστάζουν γιατί φοβούνται από την παλιά τους αρνητική εμπειρία. Διστάζουν γιατί φοβούνται ότι αν μπουν θα μπλέξουν. Αυτό μας λένε οι ίδιοι. Σε εσάς δεν το λένε? Άντε να τους πείσετε λοιπόν εσείς, γιατί αν μιλήσετε τέταρτε μαζί τους και όχι αυτά που γράφουν οι λογογράφοι, γιατί δεν μπαίνουν και δεν ορίονται για το εταιρεστικό κίνημα. Δεν είναι εύκολο, σας πληροφορώ. Γιατί οι ίδιοι πρόεδροι τώρα, οι οποίοι ανέλαβαν τώρα που δεν έχουν καμία ευθύνη της παλιάς διαφθοράς, οι άνθρωποι αυτοί με αγκαλούνται να καλύψουν αμαρτίες παρελθόντος. Αυτά είναι τα προβλήματα. Δεν είναι ξαφνικά ότι με το μαγικό ραβδάκι θα έρκει, θα τάξει κανένας πολιτικός ότι θα γίνει σε εταιρεστικό κίνημα έτσι από το μηδέν. Θέλει δουλειά για να τους πείσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να είμαστε κοντά τους για να τους πείσουμε, να τους εξηγήσουμε ότι είναι αναγκαιότητα. Και να πούμε μερικά αντικειμενικά προβλήματα, τα οποία ξεχάστηκαν στην αίθουσα. Οι ίδιοι αγρότες μας λένε το μείζον πρόβλημα της μικτινοτρόφης, του τομέα μου αναφέρω μερικά παραδείγματα. Το μείζον πρόβλημα σήμερα στους μικτινοτρόφους είναι στις τραυματικές εγκαταστάσεις. Πρόβλημα που χρονίζει δεκαετίες. Αλλά είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο να το λύσουμε τώρα. Όχι να το λύσουμε κάποτε. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει, μηδενικό κόστος έχει. Γιατί δεν το λύσατε κι εσείς λοιπόν? Να πούμε λοιπόν για τις ελληνοποιήσεις. Η ελληνοποίηση δεν είναι εύκολο πρόβλημα. Ελληνοποίηση γίνεται και στο Μαντρί και στο Σφαγείο και στο Κρεοπολείο. Είναι λοιπόν ασύνθετο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο κάποτε βόλευε και κάποιους επιδοτησάκηδες, όπως τους λένε αγρότες, οι οποίοι δεν είχαν την παραγωγή, αλλά πέραν τις επιδοτήσεις. Αλλά το ζώο δεν ήταν ελληνικό. Γιατί σας πληροφορώ ότι ακόμα και σε συνθήκες κρίσης, ο Έλληνας καταναλωτής προτιμάει το ελληνικό προϊόν. Το πιστεύετε καλύτερα. Και νομίζει ότι αγοράζει ελληνικό προϊόν, δεν αγοράζει. Γιατί το αγοράζει ακριβότερα, αλλά το προϊόν δεν είναι ελληνικό, είναι βουλγάρικο. Πιθανά. Να αναφέρω τώρα τη βιολογική γεωργία. Γιατί όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή και το άκουσα το ευχολόγιο, να βρεθεί ξαφνικά, λέει, με ένα μαγικό τρόπο ότι τα ελληνικά προϊόντα θα σαρώσουν στις ελληνικές αγορές, τις ξένες αγορές. Σας πληροφορώ ότι εκτός από τη φέτα και την ελιά καλαμών και 2-3 άλλα σπάνια παραδείγματα, μερικές εξαιρέσεις, τα ελληνικά προϊόντα είναι άγνωστα στο διεθνή κατάλληλο, στο ξένο εμπόριο. Δεν τα ξέρει. Δεν θα πλήρωνε 1 ευρώ παραπάνω να αγοράσει ελληνικό λουκάνικο αντί να αγοράσει γερμανικό λουκάνικο. Γιατί δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε. Δεν έχουμε καταφέρει να το βάλουμε μέσα. Και αν θέλετε να ξέρετε, για να το βάλεις μέσα, ο πρώτος παράγοντας βέβαια είναι η ποιότητα. Να είναι κάτι καλύτερο από το άλλο. Και γευστικά και από πλευράς υγείας. Εδώ λοιπόν η βιολογική γεωργία είναι το σημείο κλειδί για την οποία τόσο όταν δεν είχε γίνει τίποτα. Ενημερώνω λοιπόν φέτος ότι για πρώτη φορά στο πρόγραμμα βάζουμε 100 εκατομμύρια, 66 για τη γεωργία και 34 για την κτηνοτροφία, τα οποία είναι ακριβώς η μετατροπή για αγρότη που δεν είναι τώρα βιοκαλλιεργητής και θέλει να γίνει. Και υπάρχουν φυσικά τα άλλα 343 εκατομμύρια τα οποία είναι για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας. Πάντως να ξεκαθαρίσουμε ότι πρώτη φορά υπάρχει μέτρο βιολογικής γεωργίας. Παλιά ήταν απλώς γενικώς μέσα στον κουβά του αγροπεριβαλλοντικού. Το βιολογικό προϊόν έχει ελπίδες στο γερμανικό ράφι. Έχει μεγάλες ελπίδες. Να μιλήσουμε για τον ελληνικό σπόρο. Να σας θυμίσω ότι ήταν κάποτε, εδώ βλέπω τον κύριο Παπαδόπουλο, η ΚΙΔΕΠ, η υπηρεσία εγχωρίων προϊόντων που έδινε σπόρο στο βαβακό παραγωγό μας. Σπόρο εξαιρετικής ποιότητας. Λοιπόν, ποιος το κατάργησε? Ο πατέρας του πρόεδρου κ. Μητσοτάκη. Τον κατέστη, τον διέλυσε τον ΚΙΔΕΠ. Τώρα όλοι οι σπόροι σχεδόν είναι εισαγόμενοι. Κόπτεστε λοιπόν για την ελληνική παραγωγή χωρίς ελληνικό σπόρο. ΚΙΔΕΠ. Μπράβο. Αρτικόλεξο. Κεντρική υπηρεσία διαχείρισης εγχωρίων προϊόντων. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, μακάρι να συζητήσουμε υγιείς οργανισμούς. Μακάρι. Αν διαβάσετε την έκθεση McKinsey, μιλάει για υγιείς κρατικούς οργανισμούς. Γιατί υπάρχουν οργανισμοί και σε άλλες χώρες. Εσείς θέλετε να τα πάτε τα πάντα στον άγριο νεοφιλελευθερισμό. Να μιλήσουμε για τη διάλυση των δομών ελέγχου. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι έχουμε πρόβλημα με τις δομές ελέγχου. Σας λέω λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι στη Βουλγαρία, φαίνεται εκεί είναι κρατιστές ακόμα, έχουν 30 κτηνιάτρους μόνο για την οζόδη δερματοπάθεια. 30 στο Υπουργείο τους. Εμείς για όλες τις ζωονόσους είχαμε μέχρι πρόσφατα μία προϊσταμένη. Τώρα ήρθαν και άλλοι δύο να με. Έτσι. Πηγαίναν έξω σε συσκέψεις και για να μην πάει μόνη της πήγε μαζί και ο Γενικός Διευθυντής και ο Γραμματέας για να φαίνονται τρεις.
και αν μην γινόμαστε ρεζίλοι. Δεν πάει να πιστέψουν οι Ευρωπαίοι το έργο που γίνεται, γίνεται από ένα. Εσείς όμως εξακολουθείτε το παραμύθι της αποκρατικοποίησης. Να διαλύσουμε τις κρατικές δομές. Να δαιμονοποιούμε τους υπαλλήλους. Πέστε μου λοιπόν σε ποιο θα απευθύνονται αυτοί οι αγρότησες και οι αγρότες μας όταν έχουν πρόβλημα. Όταν θέλουμε τα πάντα να τα κάνουμε ιδιωτικά. Πέστε μου ποια χώρα θα καταφέρει. Α, εντάξει. Το αστείο. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Έλα, άρα πρέπει επιτέλους. Έλα. Τελειώνεστε λίγο. Ήρεμα. Θα τελειώσω εξελίσσετε διάλογος. Με το εργαλείο. Όχι, με την άνεσή σας, κύριε Τσιρόνη. Μπορείτε να ενσωματώσετε και από τη δευτερολογία σας. Είμαι λίγο συνεπής. Για να κλείσει πάντα, ο υπουργός. Ποτέ δεν καταχρώμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ένας τεράστιος πυλώνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι η κοινωνική οικονομία. Να θυμίσω λοιπόν ότι το νομοσχέδιο για κοινωνική οικονομία, την πραγματική κοινωνική οικονομία, όχι την κρατικοδίαιτη, γιατί και εσείς είχατε κοινωνική οικονομία, κρατικοδίαιτη, είναι το δικό μας Υπουργείο και η κυρία Αντωνοπούλου που το ψήφισε προημερών. Είναι τεράστιο εργαλείο κοινωνική οικονομία αυτή τη στιγμή για να βοηθηθεί ο αγροτικός κλάδος. Είναι πολύ μεγάλο εργαλείο. Και να παρακαλέσω κάτι και κλείνω με αυτό. Σας παρακαλώ. Μην ασθμένοντες επειδή δεν έχετε προτάσεις ξαφνικά ανακαλύπτετε και δανείζεστε από τα προγράμματα των οικολόγων πράσων των δεκαετιών. Γιατί άκουσα σήμερα έκπληκτος ομάδες παραγωγών, βιολογικά προϊόντα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομάζα, βιοαέριο. Δηλαδή θα κάνουμε εμείς τη βιομάζα, βιοαέριο και θα, επειδή το είπατε σήμερα Αλεξούλα τίτλο στη Βουλή, θα βγείτε και θα πείτε τα πρότασή σας. Δεν είναι πρότασή σας. Χωροταξία. Είναι προτάσεις από τη δεκαετία του 80 του πράσινου κινήματος αυτές. Εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες. Έχουν γίνει πια καθεστώς. Δεν είναι ρομαντικές, είναι ρεαλιστικές. Απλώς εσείς δεν τις ξέρατε. Όπως λοιπόν κάποιος πάλι ποτέ πρόεδρος και πρωθυπουργός ανακάλυψε τη λέξη πράσινη οικονομία για να πει και αυτός κάτι της, το οποίο στην Ευρώπη είναι κοινός τόπος, μην μου βάζετε τώρα των οικολόγων πράσινων τα προγράμματα και μου τα παρουσιάζετε για προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ.